Καλημέρα. Τι κάνετε? Ελάτε κοντά γιατί δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Είμαι η Μελαρικίτιδα. Εύχομαι να με ακούτε. Ήμουν χθες στη δουλειά, είχα δέκατα, έκατσα. Και έχει κλείσει η φωνή μου. Ελπίζω να με ακούτε, ελπίζω να είστε καλά. Πριν από λίγο πήγα στο γιατρό, μου έδωσε τα φάρμακά μου, μου έδωσε ανορετική. Είμαι τελευταία σε πάρα πολύ σκέψη να αφήσω όχι τη δουλειά μου, να πάω σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Κουράστηκα και ψυχολογικά και είμαι συνέχεια άρρωστη, δηλαδή δεν γίνεται καθρίς και λίγο όλα αυτά εδώ να είναι χάλια. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είναι οι κοπέλες που με βλέπουν από τη Γερμανία και ξέρουν τι περνάμε εμείς οι παιδαγωγοί? Ξέρω. Πήγα που λέτε πριν στο γιατρό, μετά πήγα στον Άτλα στο Μόναχο, εδώ στο σούπερ μάρκετ το ελληνικό που πάω, και πήρα τσάι του βουνού. Μου είπε ο γιατρός να πίνω τσάι του βουνού με μέλι. Και καθώς βράζει το τσάι με το μέλι, βασικά όχι καθώς βράζει το τσάι, να προσπαθώ να κάνω εισπνοές για να καθαρίσει. Αχ, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι ο καιρός που μας έχει κάνει όλους τόσο άρρωστους, δεν ξέρω ειλικρινά. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Έχω να σας κάνω πολλά βίντεο. Ελπίζω αύριο που θα είμαι καλύτερα από θέμα φωνής να σας πω τι έχει γίνει και με τη μηχανή από την Amazon για την Air Fryer, λέω την Tefal. Η δρόμη κάτω είναι μέσα στον πάγο. Σήμερα έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, έχει κρύο, αλλά έχει ήλιο. Και ευελπιστώ να λιώσουν οι πάγοι, γιατί δεν χθες, παιδιά, την ώρα που γυρνούσα στο σπίτι, σε κάποια φάση έμεινε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσα να ξεκινήσω από το πάγο που είχε κάτω. Και λέω τώρα την κάτσα. Ευτυχώς ήμουν στο πάνω στενό, με τη λιγοστή εμπειρία που έχω, γιατί έχω πολύ λίγη εμπειρία στην οδήγηση. Λέω θα το καταφέρουμε. Oh, και το κατάφερα. Γλιστράει πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ έτσι προετοιμασμένος ψυχικά κυρίως. Γιατί μην ακόψω να πιάσει κρίση πανικού. Αλλά τα κατάφερα, εντάξει. Τα παιδάκια μου είναι στο σχολείο. Είπα χθες στη δασκάλα ότι θα τα ταφέρω λόγω, γιατί θέλω λίγο έτσι ησυχία. Γιατί με τον άγχο τα παιδιά εδώ και να είμαι στο σπίτι και μαμά. Όλο αυτό το πράγμα συνέχεια τι γίνεται. Εν τω μεταξύ είχα και μια μικρή μόλυνση στα μάτια. Ευτυχώς είναι μικρή. Ήταν, γιατί βλέπω τα μάτια μου είναι πολύ καλύτερα. Χθες το όνομα ήταν κόκκινο. Ναι. Μια κοπέλα με ρώτησε τώρα που τα μάτια μου φοράω φακούς επαφής. Όχι, δεν φοράω φακούς επαφής, φοράω όλη μέρα γυαλιά. Και φακούς επαφής δεν φοράω γιατί μου κάνει πάρα πολύ ξηρό το μάτι και με ενοχλεί. Τέλος πάντων, είχα πάρει ένα, πώς το λένε, ένα κολύριο για τα μάτια. Το κυλκής το είχα πάρει και έβαλα και έφυγαν όλα, ευτυχώς. Ναι. Θέλω να κάτσω να δω τώρα, όση ώρα μου απομένει μέχρι να έρθουν τα παιδιά, την ταινία The Truman Show. Δεν την έχω δει ποτέ και ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει εσείς. Αν την έχετε δει, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τις απόψεις σας. Έχω ανοίξει και λίγο το τζάμι σε περίπτωση που ακούτε θόρυβο, να ανοίξει λίγο στο σαλόνι, να μπει λίγο φρέσκος αέρας, γιατί το χρειαζόμαστε και λίγο τον κρύο αέρα μέσα στο σπίτι. Έτσι 10 λεπτά και καλά είναι. Που λέτε, λογικά αύριο θα σας κάνω βίντεο με όλα τα προϊόντα που αγόρασα από το Black Friday. Θα κάνω και ένα βίντεο που μου ζητήσει μια κοπέλα με τα προϊόντα προσώπου που χρησιμοποιώ, τις ρουτίνες μου και αυτά, και τα έχω δείξει. Αλλά θα σας τα δείξω όλη μια φορά. Βλέπετε η πανάδα έχει σχεδόν φύγει. Έχω λίγο εδώ, λίγο αυτό εδώ και αυτό εδώ που θέλει ακόμα πάρα πολύ για να βγει. Αλλά όλο αυτό το κέρατο που είχα εδώ πέρα, το κέρατο, αυτή η γραμμή εδώ που είχα πιο πολύ έχει φύγει. Οι ρητίδες εδώ δεν με νοιάζει που τις έχω, δεν με πειράζει. Όλοι μεγαλώνουμε και το δέρμα μας κάποια στιγμή σπάει.
τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που μεγαλώνω και φτάνω τα χρόνια που φτάνω και καταφέρνω όσα καταφέρνω μέσα αυτά τα χρόνια που φτάνω. Ελπίζω να με ακούτε, πραγματικά το ελπίζω. Αν δεν με ακούτε, δεν θα σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Απλά θα ήταν καλύτερα να ακούγομαι πιο πολύ, πιο δυνατά. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στους Νίκους και στις Νικολέτες. Αλλά όπως έγραψα και στο Facebook μου, να πούμε χρόνια πολλά στους Νίκους και στις Νικολέτες, να είναι καλά, υγιείς κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, υγεία πρώτα και πρώτα υγεία. Αλλά να πούμε και χρόνια πολλά σε εμάς για τις νίκες τις δικές μας που έχουμε καταφέρει. Άνθρωποι με κατάθλιψη που την ξεπεράσαμε. Άνθρωποι με πολλά κιλά που τα χάσαν και είναι πιο υγιείς τώρα, η καρδούλα τους είναι πιο καλά. Άνθρωποι που κατάφεραν να βάλουν όρια. Άνθρωποι που ζουν παρόλο που είναι φτωχοί. Άνθρωποι που δίνουν στο σπίτι τους τα πάντα από το υστέρημά τους και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι νίκες, είναι καθημερινή άθλη και πρέπει να πούμε μπράβο και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο που παλεύει εκεί έξω. Τι καταφέρνει όλα όσα καταφέρνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Γιατί μην το θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα και αυτονόητα ότι έλα μου εντάξει θα τα καταφέρω. Όχι. Μπράβο σε όλους μας που έχουμε καταφέρει όσα έχουμε καταφέρει. Και από δική μου πλευρά θα πω μπράβο σε όσους ανθρώπους μαζί και με μένα που έχουμε καταφέρει να νικήσουμε την κατάθλιψη. Μπορεί εγώ να μην είχα κατάθλιψη, να ήμουν στα όρια του να μπω σε αυτό το τρυπάκι, αλλά το κατάφερα με τη βοήθεια του ψυχολόγου μου και το ξεπέρασα και είμαι πάρα πολύ καλά τώρα. Πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί η ψυχική ζώση είναι τα σημαντικότερα θέματα υγείας. Αν δεν είναι καλά η ψυχή σου, αν νοσεί η ψυχή σου, πάμε αλλού μετά. Νους υγιής, ενσώματι υγιή, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω μέσα στις άκρες. Να είστε καλά. Εύχομαι αύριο να είμαι καλύτερα να κάνω βίντεο σχετικά με τα προϊόντα της Black Friday και να σας πω και τι έγινε με την Amazon κτλ. Φιλάκια πολλά σε όλους. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να κάνετε γυμναστική, να λέτε όχι και να βάζετε τα όρια εκεί που πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό για να είστε εσείς καλά κυρίως. Να τρέφεστε καλά, όμορφα και να χαμογελάτε πολύ. Και δυνατά, αν μπορείτε, γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να χαμογελάσω δυνατά. Πονάει ο λαιμός μου. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με πολύ ήλιο. Και αν δεν έχετε ήλιο, να βάλετε εσείς το ήλιο στη ζωή σας. Γεια σας.